Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και πάλι. Σήμερα θα κάνουμε ένα unboxing βίντεο με ένα συνδρομητικό κουτί ομορφιάς που είναι από την εταιρεία Globox. Η συγκεκριμένη μόδα υπάρχει στο εξωτερικό για αρκετό καιρό, τώρα στην Ελλάδα είναι νέα. Υπάρχουν 2-3 εταιρείες από ό,τι γνωρίζω εγώ, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες που είναι στην ίδια φιλοσοφία, δηλαδή έχουν κάποια προϊόντα μέσα, άλλες με travel size και full size, άλλες με δειγματάκια που ουσιαστικά σου βάζουν μέσα κάποια προϊόντα μέχρι έναν αριθμό. Η συγκεκριμένη εταιρεία, το Globox, έχει από 5 έως 7 προϊόντα ή travel size, που σημαίνει ότι δεν είναι δείγματα αλλά είναι απλά μικρές συσκευασίες που μπορείς να βγάλεις αρκετές χρήσεις από αυτές ώστε να ξέρεις αν ένα προϊόν σου αρέσει ή όχι. Και μέσα σε αυτό το κουτάκι μπορεί να βρείτε και full size προϊόντα. Τώρα, το συγκεκριμένο κουτί είναι του Ιουνίου που έχω παραγγείλει εγώ. Δεν είναι για να σας το δείξω για να πάρετε το κουτί του Ιουνίου, ούτως ή άλλως έχει περάσει ο μήνας και από τα μέσα του μήνα και μετά ήταν ούτως ή άλλως εξαντλημένο, που σημαίνει ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει πάρει πάρα πολύ καλά reviews και γι' αυτό και εγώ επέλεξα να ξεκινήσω με αυτή την εταιρεία και όχι με κάποια άλλη. Είναι αυτό εδώ το κουτάκι της. Έχει ένα πολύ έτσι διακριτικό λογότυπο από πάνω, είναι ασπρόμαυρο. Μπορείτε να το αγοράσετε στα 12 ευρώ. Μέσα έχει το καλωσόρισμα της εταιρείας που είναι αυτή εδώ η καρτούλα. Φαντάζομαι ότι τους επόμενους μήνες μπορεί να αλλάξει η καρτούλα. Από πίσω έχει συστήνει τα προϊόντα και την κάθε εταιρεία ξεχωριστά και με αστερίσκο σημειώνει ποιο προϊόν είναι full size και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ καλό, γιατί σε κάποια προϊόντα όπως είναι το βερνίκι νυχιών από Sephora που περιέχει μέσα το κουτάκι, εγώ δεν ήξερα βλέποντα αυτό. Και ας ξεκινήσω να σας τα λέω. Αυτό εδώ είναι, δεν έχω ξαναπάρει όζα από Sephora και είναι αρκετά μικρή συσκευασία, οπότε δεν ήξερα αν το συγκεκριμένο είναι δείγμα ή αν είναι full size. Είναι full size, είναι στο νούμερο 55. Το συγκεκριμένο είναι ένα μεταλλικό, είναι ένα γκρι χρώμα με ιριδισμούς μέσα, αν μπορείτε να τους διακρίνετε. Το συγκεκριμένο χρώμα μου αρέσει, απλά απογοητεύτηκα με την έννοια ότι δεν το περίμενα στο κουτί του Ιουνίου να το πάρω. Είχα δει κάτι μπλε, κίτρινα, κόκκινα χρώματα και περίμενα ότι θα πάω κάτι από εκείνα. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει ακόμα την όζα, θα δούμε πώς θα πάει. Είναι ένα ωραίο χρώμα, αλλά δεν είναι καλοκαιρινό χρώμα κατά τη γνώμη μου. Το επόμενο προϊόν που περιείχε μέσα ήταν η Mega Effects μάσκαρα της Avon. Ουσιαστικά είναι ένα γκατζετάκι για μάσκαρα για όσους αγαπάτε τουλάχιστον το μακιγιάζ. Βρίσκεται στα 9 ml. Είναι αυτή εδώ η συσκευασία. Ανοίγει κάπως έτσι, έχει η λαβή του είναι spike από τις δύο πλευρές για να τη χρησιμοποιήσετε ανάλογα το πώς σας βολεύει εσάς. Και θέλω να σας πω, άμα ανοίξει κιόλας, θα υπάρχει ένα βίντεο demonstration την επόμενη εβδομάδα μάλλον για αυτήν εδώ τη μάσκαρα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για να το δείτε, για όσους είστε περίεργες για αυτό το γκατζετάκι. Και έχω λερωθεί ήδη με τη μάσκαρα. Επειδή μου το έχει στείλει η εταιρεία, το είχα ήδη στην κατοχή μου και θέλω να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό, εκτός το ότι είναι αρκετά λεπτόρευστη, κατά τα άλλα μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό το προϊόν είναι full size. Το επόμενο είναι από την εταιρεία που δεν θα προφέρω το όνομά της γιατί δεν ξέρω, αν και θέλω να κάνω μια προσπάθεια. Νομίζω ότι λέγεται Jane Irday. Τέλος πάντων, γράφει ότι είναι ένα super ευφυές προϊόν το οποίο προσαρμόζεται στη χημεία κάθε επιδερμίδας, προσφέροντας ακριβώς την απόχρωση που της ταιριάζει. Για τα ζυγωματικά και τα χείλη με περιποιητική σύνθεση από έλαια ελιάς και αβοκάτου, συν κερί μέλισσας και τριαντάφυλλου.
θέλω να πω ότι το συγκεκριμένο προϊόν το είχα προσπεράσει, δεν το είχα δώσει καν σημασία. Αυτό είναι δειγματάκι, είναι travel size. Forever Pink είναι η απόχρωση. Είναι αυτή εδώ. Δεν την έχω δοκιμάσει στα χείλη για να σας πω πώς φαίνεται, αλλά τη φοράω αυτή τη στιγμή έτσι εδώ πάνω και ελπίζω να φαίνεται η γυαλάδα που δίνει. Δείχνει μια πάρα πολύ ωραία γυαλάδα και σίγουρα αν είχα τα χρήματα να πάρω το full size θα το έπαιρνα, γιατί μπήκα επειδή μου άρεσε πάρα πολύ και ενθουσιάστηκα. Μπήκα και είδα στο e-shop του Glowbox, γιατί το Glowbox έχει e-shop και νομίζω ότι μπορείτε να κάνετε και review στα προϊόντα αν αγοράσετε τα κουτάκια και γίνετε συνδρομητές στο Glowbox. Μπορείτε να κάνετε review και να μαζεύετε πόντους αν θέλετε μέσα από το e-shop που έχει για να κερδίσετε κάποια έκπτωση μαζεύοντας κάποιους συγκεκριμένους πόντους, που νομίζω ότι είναι στους 200 πόντους σου δίνει κάποια έκπτωση, 10%, 15% δεν είμαι και πολύ σίγουρη. Και το συγκεκριμένο, επειδή το έψαξα, έρχεται γύρω στα 26-28 ευρώ. Κρίμα, γιατί δεν διαθέτω τόσα χρήματα για ένα lip stain και cheek stain, αλλά είναι πάρα πολύ καλό για όσους τα διαθέτετε. Αξίζει τα χρήματά του και έχει μια πάρα πολύ ωραία μυρωδιά. Λέει ότι έχει μέσα τριαντάφυλλο, αλλά εμένα προσωπικά μου μυρίζει φραουλίτσα. Έτσι, ένα πολύ απαλό άρωμα φράουλες. Το επόμενο προϊόν είναι από την Απιβίτα. Είναι μια κρέμα προσώπου για ευαίσθητες επιδερμίδες. Ευαίσθητη επιδερμίδα δεν έχω, έχω λιπαρή επιδερμίδα, αλλά μου άρεσε γιατί είναι, έχει προστασία 50+, κάτι που μου αρέσει πολύ. Και δεν περιέχει άρωμα, περιέχει... για να διαβάσω εδώ. Απιβίτα. Έχει θαλάσσια λεβάντα, λικοπένιο, βιταμίνη Ε και φυσικά πρόπολη, που τα περισσότερα προϊόντα της Απιβίτας περιέχουν πρόπολη. Είναι αρκετά καλό travel size, θα το έχω μέσα στην τσαντούλα μου. Θα το χρησιμοποιήσω, θα βγάλει και αυτά τα χρήματά του. Το επόμενο είναι ένα λαδάκι από την εταιρεία Nux. Είναι ένα ξηρό λάδι για όσες το ξέρετε. Για όσους ξέρετε από ξηρά λάδια, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε μαλλιά, πρόσωπο και σώμα. Το συγκεκριμένο έχει μυρωδιά από διάφορα λουλούδια. Σε κάποιες μπορεί να αρέσει, σε κάποιες άλλες όχι. Εμένα προσωπικά μου αρέσει, γιατί μου αρέσει γενικά να μυρίζουν κάτι αληθινό και όχι κάτι χημικό. Μου αρέσει να μυρίζουν αληθινές μυρωδιές στα προϊόντα που χρησιμοποιώ και αυτό μυρίζει λουλούδια. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, αλλά από reviews που έχω δει από ξένους youtubers και bloggers το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ καλό. Από ελληνικά blogs, έτσι και έτσι, είναι πιο πολύ όχι για την υφή αλλά για τη μυρωδιά, ότι δίστανται λίγο οι απόψεις. Εμένα προσωπικά η μυρωδιά μου αρέσει, περιμένω να δω αν θα μου αρέσει και η εφαρμογή του. Και τελευταίο και καλύτερο απ' όλα είναι καλύτερο και χειρότερο. Γιατί είναι καλύτερο? Γιατί η εταιρεία είναι ελληνική, είναι η That's Better. Τα προϊόντα που στέλνει είναι full size και σας έχω μιλήσει για αυτή την εταιρεία σε ένα προηγούμενο Empties και σας έχω πει πόσο μου αρέσει αυτή η εταιρεία και που την έψαχνα γιατί δεν μπορούσα να τη βρω σε φαρμακεία και μπλα μπλα μπλα. Τώρα το απογοητευτικό ποιο είναι? Ότι το συγκεκριμένο είναι κρέμα εναντίον της κυταρίτιδας, που εγώ προσωπικά δεν πιστεύω σε τέτοια προϊόντα και δεν νομίζω να τη χρησιμοποιήσω εύκολα. Δηλαδή πρέπει κάποια να με πείσει ότι την έχει δοκιμάσει ή ότι έχει δοκιμάσει κάποιο προϊόν και έχει δει διαφορά. Όλα αυτά τα προϊόντα που είναι ενάντια στην κυταρίτιδα σου γράφουν ότι πρέπει να πίνεις πολύ νερό, να τρέφεσαι σωστά, να γυμνάζεσαι και θα φύγει η κυταρίτιδα. Αν τα κάνω όλα αυτά, που okay, έχω μια μεσογειακή διατροφή, το μόνο που δεν κάνω είναι ότι δεν πίνω πολύ νερό, αλλά ούτε γυμνάζομαι, περπατάω όμως αρκετά. Και δεν μπορεί να με πείσει καμιά εταιρεία ότι θα εξαφανίσει την κυταρίτιδά μου.
Γιατί αν τα κάνω όλα αυτά, ούτως ή άλλως δεν θα έχω κυταρίτιδα. Αν πίνω πολύ νερό και τρέφομαι υγιεινά, σίγουρα κυταρίτιδα δεν θα κάνω ή δεν θα. Ή τουλάχιστον αν κάνω αυτά, θα τη μειώσω. Και δεν ξέρω, είναι στα 150 ml. Όλα τα προϊόντα της εταιρείας That's Better έχουν το acai berry σαν βασικό συστατικό τους και το συγκεκριμένο είναι ένα τζέλ αδυνατίσματος καθημερινής χρήσης που δρά κατά τις όψεις φιλίου πορτοκαλιού. Μπορείτε να το απλώσετε 2 φορές την ημέρα, πρωί, βράδυ, για τουλάχιστον 4 εβδομάδες κάνοντας μασάζ με κυκλικές κινήσεις, επιμένοντας στα προβληματικά σημεία όσο το προϊόν απορροφηθεί. Ναι. Η απογοήτευση δεν είναι για τη That's Better, η απογοήτευση είναι ότι περίμενα να τύχω τη συσκευασία με τη μάσκα προσώπου που σας είχα πει ότι είχα ξετρελαθεί και μου άρεσε τόσο πολύ και ήθελα πάρα πολύ να πετύχω το συγκεκριμένο αντί αυτού. Τώρα γι' αυτό. Σας είχα πει ότι η κρέμα σώματος έχει μια πολύ πολύ έντονη μυρωδιά. Αυτό εδώ δεν έχει τόσο έντονη μυρωδιά, τουλάχιστον μυρίζοντας το από τη συσκευασία. Τώρα αν την εφαρμόσω, δεν ξέρω αν γίνεται πιο έντονη με την εφαρμογή, γιατί αυτά τα προϊόντα τείνουν να γίνονται και πιο ζεστά. Όχι να γίνονται πιο ζεστά, να σε καίνε κατά την εφαρμογή τους. Δεν το έχω δοκιμάσει, λίγο δύσκολο να το δοκιμάσω. Ίσως αν καμιά φορά ξεμείνω από κρέμα σώματος να το δοκιμάσω, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά εδώ ήταν για την εταιρεία Glowbox. Έρχεται στα 12 ευρώ. Η εξυπηρέτηση ήταν άμεση, μέσα σε 2 μέρες έρχεται στο σπίτι. Τα έξοδα αποστολής είναι μηδενικά, εκτός αν βρίσκεστε σε δύσβατη περιοχή, όπως λένε τα περισσότερα site, που εκεί πάει νομίζω 3 ευρώ επιπλέον η χρέωση. Όχι επιπλέον, συν 3 ευρώ τέλος πάντων από το κουτάκι. Αν θα το ξαναγόραζα, σίγουρα θα το ξαναγόραζα. Τα προϊόντα που ήρθαν ήταν 1, 2, 3, 4, 5, 6 προϊόντα και από αυτά τα 3 ήταν full size και τα άλλα 3 ήταν travel size, που σημαίνει ότι και εκείνα είχαν αρκετό δείγμα μέσα. Η συγκεκριμένη εταιρεία με έπεισε για τα προϊόντα της και αν μπείτε και την ψάξετε, συνεργάζεται με πολύ αξιόλογες εταιρείες. Αν παρακολουθείτε ιδιαίτερα ξένες youtubers και bloggers, σίγουρα έχετε δει τις εταιρείες. Οπότε σίγουρα θα την ξαναδοκίμαζα και το κουτάκι είναι αρκετά σκληρό, οπότε δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα από τη στιγμή που ήρθε αυτή εδώ η γυαλί συσκευασία, που η συγκεκριμένη είναι και αρκετά σκληρό το γυαλί και η όζα και δεν έσπασαν με μόνο αυτό το κουτάκι. Είμαι πολύ ικανοποιημένη. Η συσκευασία ήταν αυτό εδώ το κουτάκι και ένα απλό κουτί ταχυδρομείου που έγραφε από έξω φυσικά τις πληροφορίες της διεύθυνσής μου και ένα χαιρετισμό από την εταιρεία που δεν θυμάμαι ακριβώς τι έγραφε, αλλά ήταν πολύ χαριτωμένο. Αυτά εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό εδώ το βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλιά!